Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο στο στούντιο της Κρήτη TV τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, είναι ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο, κύριε Χρυσοχοΐδη, σε σχέση με τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών. Διότι είχαμε μια μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο γύρο. Κατ' ουσίαν η Νέα Δημοκρατία έχασε δύο μεγάλους δήμους και από τις 6 εναπομείνασες περιφέρειες που πέρασαν στο δεύτερο γύρο, τις 5. Εντάξει, δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Τοποθετήθηκε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, δεν ήταν και μια πολύ καλή νύχτα για τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν κάτω από τις προσδοκίες το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δημοκρατία και αυτή είναι η ομορφιά της. Θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί 1002 λόγους. Μην ξεχνάτε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, παίζει ρόλο πάρα πολύ μεγάλο η αποχή. Αλλά αυτά δεν έχουν καμιά σημασία μπροστά σε ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, να το επεξεργαστούμε. Και για μας ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα. Για μας προτεραιότητα είναι η επίλυση των προβλημάτων, όπως βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Και άρα λοιπόν δεν είναι παρά ένα μήνυμα να συνεχίσουμε τη δουλειά μας πιο έντονα, πιο αποφασιστικά, πιο αποτελεσματικά, πιο υπεύθυνα απέναντι στους πολίτες. Λοιπόν, πρόσφατα κύριε Χρυσοχοΐδη αναλάβατε ένα πολύ δύσκολο και σύνθετο χαρτοφυλάκιο. Καλείστε να διαχειριστείτε μια κατάσταση με συσσωρευμένα προβλήματα, αναφέρομαι στον χώρο της δημόσιας υγείας, συσσωρευμένα προβλήματα ήδη από την περίοδο του κορονοϊού, τότε που τα νοσοκομεία έγιναν μονοθεματικά, κακά τα ψέματα. Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι η δουλειά του πολιτικού, αυτή είναι η αποστολή του πολιτικού. Εγώ έχω αναλάβει με εντολή του Πρωθυπουργού ένα έργο και πολύ δύσκολο αλλά και πολύ σύνθετο σε μια εποχή που το δημόσιο σύστημα υγείας διέρχεται μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη με πάρα πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα έχουν προκύψει, όπως πολύ σωστά είπατε, χωρίς να το διατυπώσετε ευθέως, αλλά το υπονοήσατε, τα προβλήματα έρχονται ως διάδοχα θέματα του COVID, ουσιαστικά, της πανδημίας, η οποία κατά κάποιο τρόπο μας συγκλώνησε όλους και υποχρέωσε τα συστήματα να δουλεύουν διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα υπάρχει ανάγκη οι πολίτες να έχουν πρόσβαση ελεύθερη στα νοσοκομεία, να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία, από τα εμβόλια και τα φάρμακα μέχρι τις επεμβάσεις. Άρα λοιπόν δικό μου καθήκον είναι να εξασφαλίσω αυτό το μεγάλο αγαθό για όλους τους πολίτες χωρίς εμπόδια και κυρίως τους πιο ευάλωτους, τους πιο φτωχούς πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι και εδώ σήμερα στο Ηράκλειο. Επιτυγχάνεται αυτό για την ώρα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, διότι αυτό που προκύπτει με βάση και το ρεπορτάζ και την κατάσταση που μας μεταφέρουν οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της δημόσιας υγείας, είναι ότι οι γιατροί δεν λειτουργούν με ανθρώπινες συνθήκες και οι ασθενείς αισθάνονται μία ανασφάλεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει άμεσα να χειρουργηθεί, αλλά πρέπει να περιμένει 6 μήνες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό του γεννά ανασφάλεια και φόβο. Κοιτάξτε, αυτό που με ρωτάτε έχει πολλά επίπεδα και πολλές ιεραρχήσεις. Τι εννοώ? Το βασικό ζήτημα πρώτα-πρώτα είναι να μπορεί ο πολίτης, όπως είπα, να έχει ελεύθερη πρόσβαση. Να μπορεί δηλαδή να πάει στο νοσοκομείο μετά από μια διάγνωση ενός γιατρού, μετά απευθείας στο νοσοκομείο γιατί του έτυχε κάτι έκτακτο, μετά από μια προγραμματισμένη επέμβαση και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό. Το δεύτερο είναι οι επαγγελματίες υγείας όλοι να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να εργάζονται ανθρώπινα. Να υπάρχουν δηλαδή συνθήκες ανθρώπινες, να υπάρχουν συνθήκες όπου μπορούν οι άνθρωποι να εξελίσσονται, να ξεκουράζονται. Όλα αυτά είναι δύσκολα σήμερα που περιγράφω και περιγράφετε εσείς. Αυτή είναι η μια πλευρά του νόμου. Και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα. Και θέλω να το πω στους τηλεθεατές σας. Ότι σε όλη την Ευρώπη λείπουν περίπου 1 εκατομμύριο εργατικά χέρια στον τομέα της υγείας. Γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, τραυματιοφορείς και το καθεξής. Δεν είναι ελληνικό θέμα. Δηλαδή έχουμε ανάγκη από προσωπικό το οποίο δεν υπάρχει. Ή δεν είναι πρόθυμο να έρθει. Μου έλεγε σήμερα η διευθύντρια της προϊσταμένη της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Βενιζελίου ότι περνάνε στο ΑΣΕΠ και μετά δεν αποδέχονται. Ρώτησα γιατί δεν αποδέχονται, γιατί βρίσκουν άλλες δουλειές.
άλλου είδους, ετεροαπασχολούνται δηλαδή, όχι σαν νοσηλευτές, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς προϋποθέσεις να γίνει πιο ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή λοιπόν είναι μια πλευρά, οι δυσκολίες όλες. Και δεν μπορεί να είναι κανείς ικανοποιημένος από αυτό. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Αυτό το σύστημα υγείας, το οποίο περιγράφουμε με αυτά τα γκρίζα πολλές φορές χρώματα, έβγαλε όλο τον κορονοϊό. Δηλαδή, νοσηλεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στις ΜΕΘ, σε απλές κλίνες. Κατόρθωσε η κυβέρνηση, η Ελλάδα, να κρατήσει όρθια την κοινωνία, και υγειονομικά και οικονομικά. Δηλαδή κάτι μοναδικό, με τα εμβόλια και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις δυνατότητές του. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, βρίσκομαι εδώ και για να αποτρέψω κρίσεις στο μέλλον και να λύσουμε προβλήματα και τελικά το σύστημα να γίνει πιο ευχάριστο και για τους επαγγελματίες της υγείας και για τους ασθενείς. Για να γίνει πιο ευχάριστο, εσείς έχετε σαφή εικόνα ως προς τις ελλείψεις, δηλαδή το Υπουργείο γνωρίζει με ακρίβεια πόσοι γιατροί και ποιες ειδικότητες λείπουν. Και δεν είναι μόνο γιατροί, σαφώς. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές υπάρχει αυτή η εικόνα, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται μία πολύ ορθολογιστική ματιά στα πράγματα. Να δούμε τι λείπει, γιατί λείπει. Παραδείγματος χάρη, πολλές ειδικότητες βγαίνουν άγονες. Είναι οι αναισθησιολόγοι, λόγος για τον οποίο είμαι σήμερα εδώ. Οι ακτινολόγοι, οι παθολόγοι δεν προσέρχονται για διορισμό. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες θέσεις που είναι άγονες. Υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που πολλές φορές δεν έρχεται να δουλέψει. Το είπατε όμως και πριν από λίγο. Χρειάζονται ελκυστικά κίνητρα. Λοιπόν, θα φτάσω εκεί, θα φτάσω. Λοιπόν, άρα επίσης πρέπει να δούμε πώς διασυνδέονται τα νοσοκομεία μεταξύ τους. Εδώ έχουμε δύο μεγάλα νοσοκομεία, το Παγνή και το Βενιζέλιο. Το ένα είναι ιστορικό νοσοκομείο, το δεύτερο είναι ένα ιστορικό νοσοκομείο από τα 10 μεγαλύτερα, το από τα 15 μεγαλύτερα στη χώρα. Ναι. Με μεγάλη επισκεψιμότητα. Το άλλο είναι ένα πανεπιστημιακό βαρύ νοσοκομείο, mm-hmm. το οποίο παρέχει και υψηλού επίπεδου τριτοβάθμια περίθαλψη. Πρέπει να δούμε όλα αυτά πώς μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να δουλεύει αρμονικότερα η υγεία στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για το καλό του κόσμου. Στο νομό Λαστή έχουμε 4 νοσοκομεία σε 70.000 πολίτες. Γιατί υπάρχει αυτό? Πρέπει να δούμε πώς θα διασυνδέσουμε όλα αυτά τα νοσοκομεία μεταξύ τους, ώστε να είναι λειτουργικά και να εξυπηρετούν τους πολίτες και να μην είναι όλη μέρα με το άγχος οι πολίτες ότι σήμερα λείπει από την Συντία ο παθολόγος, την άλλη μέρα λείπει από την Ιερά Πέτρα ο χειρούργος και ούτω καθεξής. Γιατί πήγε να καλύψει μια ανάγκη στο Ρέθυμνο ή γιατί πρέπει να μεταφερθεί ένας ασθενής δεσμεύοντας ένα ασθενοφόρο, ενώ δεν υπάρχει δεύτερο, για παράδειγμα. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι πάντα ότι λείπει κάποιο ασθενοφόρο. Είναι πώς χρησιμοποιούμε το ασθενοφόρο. Είναι πόσους νοσηλευτές έχει, για παράδειγμα, το Βενιζέλιο. Mm-hmm. Και πού είναι αυτοί οι νοσηλευτές. Πώς απασχολούνται σωστά και ορθολογικά μέσα στις κλινικές και δεν κάνουν άλλες δουλειές, για παράδειγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν μια ορθολογική διαχείριση και ορθολογική ματιά. Τι θέλει, τι χρειάζεται για να το κάνουμε πιο ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να δούμε από τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης των οικονομικών, του προσωπικού και των ασθενών κλπ. Μέχρι τα οικονομικά. Τους μισθούς, τις αποδοχές των γιατρών, των νοσηλευτών και ούτω καθεξής. Μάλιστα, λοιπόν. Και πράγματα τα οποία δεν είμαι έτοιμος ακόμη να απαντήσω, αλλά και μια σειρά άλλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα ευέλικτο σύστημα υγείας, ένα ευέλικτο νοσοκομείο, το οποίο θα μπορεί να είναι εξωστρεφές, να προσελκύει καλούς γιατρούς, mm-hmm. και ταυτόχρονα αυτοί οι γιατροί να είναι τόσο χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο που είναι υπεριζήτητοι παντού. Λοιπόν, θέλω να σας πάω στο μείζον που αναδείχθηκε σήμερα. Αφορά το Βενιζέλιο και την έλλειψη των αναισθησιολόγων. Η λύση που προκρίνεται είναι μετακινήσεις από τον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, ώστε να καλυφθούν 4 χειρουργικά τραπέζια τα οποία είναι εκτός λειτουργίας αυτή τη στιγμή. Θέλω να μας πείτε πότε θα γίνει αυτό και τι θα συμβεί αφού παρέλθει το τρίμηνο πια. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν οι συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα είναι σωστές. Είναι αναγκαίες. Υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έξω στην υγεία. Ένα μέρος των συμπολιτών μας πηγαίνει εκεί, χρησιμοποιεί και το νεοποιεί. Και υπάρχει και ο δημόσιος τομέας. Οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούν στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι από το φεγγάρι, είναι εδώ. Mm-hmm. Είναι συμπολίτες μας
οι οποίοι κάθε φορά καλούνται, όπως έγινε με τον COVID, πολλά κρεβάτια σε ιδιωτικές κλινικές χρησιμοποιήθηκαν για νοσηλείες μη COVID, ενώ το νοσοκομείο έκανε COVID, ή το αντίθετο. Πολλοί γιατροί προσλήφθηκαν με σύμβαση έργου, με μπλοκάκι, έτσι ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες στα νοσοκομεία. Αυτοί οι γιατροί είναι ακόμα μέσα ως επικουρικοί. Άρα λοιπόν είναι μια γνωστή διαδικασία αυτή. Ένας αγωγός που φέρνει στο σύστημα υγείας κόσμο, γιατρούς, νοσηλευτές, προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε και τώρα λοιπόν. Έχουμε κάνει συμφωνία, προχωράει μια συμφωνία, προκειμένου γιατροί από τον ιδιωτικό τομέα αναισθησιολόγοι να προσφέρουν στο νοσοκομείο Βενιζέλιο τις υπηρεσίες τους για ένα τρίμηνο. Mm-hmm. Έτσι ώστε, όπως είπα και επιβεβαιώνεται, σε καθημερινή βάση για ένα τρίμηνο να έχουμε εξασφαλίσει 4 χειρουργικά τραπέζια που είναι, κατά τη γνώμη της ιατρικής υπηρεσίας, δεν είναι δικά μου αυτά, mm-hmm. είναι η γνώμη των γιατρών, των ειδικών, των χειρουργών, του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και ούτω καθεξής, ούτε καν της διοίκησης, έτσι ώστε να υπάρχει προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, αναισθησιολόγοι, μηχανήματα, χειρουργικά κρεβάτια κτλ. Που θα δουλεύουν τις χειρουργικές επεμβάσεις. Είπατε κάτι προηγουμένως, που περιμένουν οι άνθρωποι 6 μήνες κλπ. Και μπορεί και περισσότερο καμιά φορά, αλλά προσέξτε. Όλες οι χειρουργοί μας και οι γιατροί μας, οι ογκολόγοι μας κλπ. Τις σοβαρές επεμβάσεις, κυρίως τις ογκολογικές επεμβάσεις και άλλες σοβαρές επεμβάσεις, νευρολογικές κλπ., τις πραγματοποιούν αμέσως. Δεν υπάρχει δηλαδή σε ογκολογικό περιστατικό αναμονή. Και σωστά, κατά προτεραιότητα, βάζουν αυτά. Και κάποια τακτικά χειρουργία μένουν πίσω. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως θα τα αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα και τα τακτικά χειρουργία τα οποία έχουν μείνει πίσω. Θα δώσουμε απαντήσεις προσεχώς και θα μπορώ να σας δώσω και νέα γύρω από αυτό. Ωραία. Να επανέλθω λίγο στο θέμα των αναισθησιολόγων. Να μας πείτε πότε θα γίνει αυτό. Στη συνέχεια λοιπόν, 1η Νοεμβρίου αρχίζει αυτή η διαδικασία. Ωραία. Όπου θα συμβληθούν οι συγκεκριμένοι γιατροί, θα συμβληθούν με το νοσοκομείο και σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους, χειρουργούς, αναισθησιολόγους κλπ. Θα οργανώσουν το πρόγραμμά τους για τα χειρουργεία, όπως είπαμε. Αυτό είναι η δική τους δουλειά, ξέρουν να την κάνουν και θα την κάνουν. Εμείς πρέπει να τους διευκολύνουμε με τις αποφάσεις μας και ό,τι άλλο χρειάζεται, έτσι ώστε οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους. Από εκεί και πέρα θα πάμε γρήγορα σε μια fast track διαδικασία, την οποία θα εφαρμόσω αποκλειστικά τώρα για το Βενιζέλιο, έτσι ώστε να προσλάβουμε και αναισθησιολόγους και εύχομαι να ανταποκριθούν και να έρθουν αναισθησιολόγοι, αλλά και άλλες ειδικότητες που έχει ανάγκη το Βενιζέλιο για να λειτουργήσει με ακόμα μεγαλύτερη πληρότητα ως προς την στελέχωσή του. Μάλιστα. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι τώρα, να έρθω λίγο σε αυτό το κομμάτι, σας χρεώνουν μπαλωματικές λύσεις, ακόμα και με αυτήν την οδό που είπατε ότι θα ακολουθήσετε σε ό,τι αφορά τους αναισθησιολόγους στο Βενιζέλιο, λύσεις οι οποίες στο σύνολό τους δεν επιλύουν το ουσιαστικό το πρόβλημα, όπως συμβαίνει και με τα εντέλεσθε, όπως γίνεται και με τις μετακινήσεις των γιατρών από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία για να καλυφθούν οι ανάγκες. Ναι, διαφωνώ πλήρως με αυτή τη λογική. Δηλαδή? Δηλαδή τι σημαίνει μπαλωματική, γιατί είναι απαγορεύεται από κάποια λογική να πάρουμε γιατρούς από τον ιδιωτικό τομέα ή από οπουδήποτε αλλού να συμβληθούν με το νοσοκομείο. Αυτό μπορεί αύριο να είναι μια πρακτική, η οποία μπορεί να είναι μόνιμη σε γενικές γραμμές. Δεν αποδυναμώνεται όμως, θα σας ρωτούσε κανείς ένα κέντρο υγείας όταν φεύγει ο γιατρός για να ενισχύσει ένα μεγάλο νοσοκομείο. Αυτό. Εγώ είπα για τον ιδιωτικό τομέα. Είπα ότι δεν είναι κακό να πάρουμε για ένα διάστημα όσο θέλουμε ή μπορεί να έρθει. Δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλό να έρθει ένας γιατρός από το εξωτερικό, Έλληνας του εξωτερικού, που διαπρέπει να έρθει για 6 μήνες στο Βενιζέλιο. Είναι κακό. Γιατί είναι κακό λοιπόν να έρθει, δεν εξυπηρετείται έτσι ο πολίτης, δεν ενισχύεται έτσι το νοσοκομείο. Τι απόψεις είναι αυτές, πού ζούμε τώρα. Μακάρι να είχαμε προσωπικό και να ήταν το προσωπικό όλο μόνιμο, να έχουν την ασφάλειά του. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Ξέρετε ότι στην Γερμανία ο συνάδελφός μου κλείνει νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Κλείνουν νοσοκομεία οι Γερμανοί, δεν έχουν προσωπικό. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Λείπουν ένα εκατομμύριο άνθρωποι από την υγεία στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν
δεν μονοπολούμε το πρόβλημα εμείς εδώ. Και πρέπει να γίνουμε ευέλικτοι να βρούμε λύσεις. Το να μετακινήσει το γιατρό από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο είναι μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί δεν είναι ευχάριστη κιόλας. Γιατί αυτός έχει οικογένεια, έχει τον οικογενειακό του προγραμματισμό, τον επαγγελματικό του προγραμματισμό. Απλώς θέλω να πω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Εγώ θα επισκεφθώ το Ρέθυμνο σύντομα επίσης. Και θα μιλήσω με τον Ιατρικό Σύλλογο και όσους άλλους χρειάζεται. Προκειμένου να κάνουμε ένα ίδιο μοντέλο για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι όταν βρούμε παθολόγους. Γιατί εκεί έχουμε πρόβλημα με παθολόγο. Και όπου αλλού χρειάζεται, και στη Σιτία και στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαι εδώ συνεχώς, γιατί πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά χωρίς ιδεολειψίες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δυνατότητες να έχουμε τον γνωστό μόνιμο γιατρό του ΕΣΥ, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται να διοριστεί ως μόνιμος, πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν τους πολίτες, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Εμένα με νοιάζει ως Υπουργό Υγείας οι χειρουργοί του Βενιζελίου να νιώθουν ασφάλεια τη δουλειά τους, να προγραμματίζουν τα χειρουργεία τους. Μου έλεγε ένας χειρουργός ότι έκανε 2 χειρουργεία αυτό το μήνα. Και σχετικά απλά χειρουργεία. Έκανε μόνο 2 χειρουργεία. Και το έλεγε με παράπονο ο άνθρωπος, ως ένας καλός επιστήμονας, και τον κατανοώ πλήρως. Λοιπόν, αυτόν τον επιστήμονα, εγώ θέλω τον γιατρό να του δίνω τη δυνατότητα όποτε προγραμματίζει χειρουργείο να έχει τον νοσηλευτή του, να έχει τον αισθησιολόγο του, το μηχάνημά του και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τότε θα είμαι καλός Υπουργός Υγείας και ο πολίτης θα έχει την υγεία του. Όλα τα άλλα έχουν να κάνουν με ιδεολειψίες, με παραστάσεις που έχει ο καθένας μας, ιδεολογικές κλπ. Που δεν αφορούν ούτε το σύστημα, ούτε τους επαγγελματίες υγείας, ούτε τους ασθενείς. Σίγουρα, κύριε Χρυσοχοίδη, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ δύσκολα. Και εγώ δεν αμφισβητώ τις καλές σας προθέσεις, αν θέλετε. Όχι, δεν έχω καλές προθέσεις. Δεν έχετε καλές προθέσεις. Για να λύσετε τα προβλήματα. Όχι, δεν έχω απλώς καλές προθέσεις. Γιατί αν έχω καλές προθέσεις, μπορεί να είμαι ένας καλός άνθρωπος. Έχω απόφαση, έχω εντολή πρώτα-πρώτα από τον Πρωθυπουργό και έχω πάρει απόφαση για τον εαυτό μου ότι περιττώ μια αποστολή. Και για αυτή την αποστολή βρίσκομαι σήμερα εδώ. Γιατί προέκυψε ένα πρόβλημα που δεν έπρεπε να προκύψει. Δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ζήτησα συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία. Αυτό είναι προς τιμήν σας. Χρήματα όμως, κύριε Χρυσοχοίδη, υπάρχουν. Δεν θα αφήσω ξανά ποτέ να δημιουργηθούν θέμα. Για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Πώς είπατε? Χρήματα υπάρχουν για να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, το θέμα των πόρων είναι μια υπαρκτή παράμετρος. Και μάλιστα από τις κυρίαρχες. Και αυτό είναι μια δουλειά κεντρική, να δούμε το θέμα της χρηματοδότησης του τομέα υγείας και μια δουλειά δική μου επίσης, να πάμε σε μια ορθολογική διαχείριση των υπαρχών των πόρων, έτσι ώστε να κάνουμε εξοικονόμηση εκεί που έχουν και να γυρίσουμε και στο προσωπικό, και στο προσωπικό, στους επαγγελματίες, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, από αυτό που θα εξοικονομήσουμε, αλλά και στους πολίτες καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Λοιπόν, επειδή κοινός φόβος εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης είναι το ενδεχόμενο της κατάρρευσης του Βενιζελίου και την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο. Έχω απέναντί μου αυτή τη στιγμή τον Υπουργό Υγείας και θέλω πραγματικά να τον ρωτήσω ευθέως και κοιτώντας τον στα μάτια αν αυτό θα συμβεί. Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του Βενιζελίου, υπάρχει κίνδυνος λουκέτου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συμπαρασύρει. Εντάξτε, αυτό είναι μία, και άλλα νοσοκομεία. Αυτό είναι μία υπερβολή, είναι μία δοξασία, μία υπόθεση, η οποία δεν έχει καμιά βάση. Υπάρχει ένα νοσοκομείο που έχει εκατοντάδες γιατρούς, νοσηλευτές, ένα ιστορικό νοσοκομείο και δεν έχει τέτοιο κίνδυνο. Το πρόβλημα είναι πολλές φορές προκύπτουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύνουμε και να τα τακτοποιούμε γρήγορα. Και αυτό δεν έγινε αυτή τη φορά. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι είμαι σήμερα εδώ για να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό που διαβεβαιώνω απαντώντας στη δική σας ερώτηση, είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν διατρέχουμε τέτοιο κίνδυνο. Αντιθέτως, αποτελεί απόφασή μου, απόφαση της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, να δώσουμε αποφασιστικές και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά τους και αυτό θα κάνουμε. Επειδή κάνατε αναφορά στο Παγνί, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι επιτελεί τον τριτοβάθμιο εξειδικευμένο ρόλο που θα έπρεπε. Αυτό το ρωτώ γιατί μιλάμε για συσσωρευμένα προβλήματα που προφανώς δημιουργούν. Κάνει και αυτό σε μεγάλο βαθμό. Κάνει και αυτό. Όπως κάνει και πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα έπρεπε να πάνε σε ένα πιο μικρό νοσοκομείο. Αλλά κάνει και αυτό.
Και το, θέλω να σας πω ότι το Παγνή είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία στη χώρα. Και είναι κόσμημα για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, για τα νησιά του Αιγαίου. Συνεπώς, η απάντηση είναι ναι, ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Λοιπόν, σωρία παρετήσεων, μένω στο Παγνή, νοσηλευτικού προσωπικού. Από 1η-1η έως σήμερα έχουν φύγει πάνω από 50 νοσηλευτές. Υπάρχει θέμα και στο κομμάτι της καθαριότητας, δεν επαρκεί το προσωπικό. Συγχωνεύσεις κλινικών, πολύ σοβαρό ζήτημα. Ελλείψεις ακόμη και σε βασικά υλικά. Θέλω να μου πείτε τις πρωτοβουλίες σας πάνω σε αυτό το κομμάτι για την επίλυση των προβλημάτων. Κάνουμε ένα προγραμματισμό έτσι ώστε όλα αυτά που περιγράψατε, με πρώτο και κορυφαίο το θέμα του προσωπικού, να υπάρχει μια διαχείριση του προσωπικού έτσι ώστε, πέρα από τα οικονομικά, επαναλαμβάνω, που είναι μια παράμετρο στην οποία θα απαντήσουμε κάποια στιγμή, δεν έχω απαντήσεις τώρα, αλλά πέρα από αυτό, επαναλαμβάνω, κάνουμε μια ορθολογική διαχείριση προκειμένου όλα αυτά τα ζητήματα να μπουν σε μια σειρά. Δηλαδή, εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή ξέρω τι θα γίνει 31-12 στο Βενιζέλιο, για παράδειγμα σας λέω. Ποιοι θα φύγουν, πόσοι θα φύγουν με σύνταξη, πόσοι θα προσληφθούν και ούτω καθεξής. Επίσης, θέλω να σας πω για το Παγνή μια εξαιρετικά αισιόδοξη είδηση ότι θα προκηρύξουμε αρκετές, μπορεί να είναι και πάνω από 2 δεκάδες θέσεων πανεπιστημιακών για να καλύψουμε κρίσιμες νευραλγικές θέσεις ειδικοτήτων του Παγνή. Δηλαδή να πάρουμε επίκουρους, αναπληρωτές κλπ. Καθηγητές και είμαι σίγουρος ότι αυτές οι θέσεις θα καλυφθούν. Αντιθέτως, πολλές φορές οι κοινές θέσεις εσύ δεν καλύπτονται. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι το πρώτο εξάμηνο του 24 το Παγνή θα διαθέτει αρκετό προσωπικό ιατρικό και εύχομαι πραγματικά αυτές οι προκηρύξεις νοσηλευτών που τρέχουν να προσθέσουν, γιατί ένα μέρος των προκηρύξεων αφορά ουσιαστικά επικουρικούς, οι οποίοι γίνονται μόνιμοι. Αυτό είναι σημαντικό για τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δρομολογούν τη ζωή τους, τακτοποιούν τη ζωή τους, γίνονται μόνιμοι υπάλληλοι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προσθέτουμε κι άλλους. Ελπίζω ότι οι νέοι διαγωνισμοί που θα γίνουν το 24 να φέρουν κι άλλους νοσηλευτές. Λοιπόν, πάμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι αποτελεί μία λύση αποσυμφόρησης, αν θέλετε, σε σχέση με τα νοσοκομεία. Λέγαμε την περίοδο της πανδημίας ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την αναπτύξουμε περαιτέρω ή να θέσουμε έστω τις βάσεις. Αξιοποιήθηκε αυτή η ευκαιρία, κύριε Χρυσοχοίδη? Ακόμα είμαστε πολύ νωρίς για να το πω αυτό. Εννοώ και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ασχολήθηκε με τους εμβολιασμούς, με όλα τα ζητήματα που είχαν σχέση με τη διαχείριση του COVID. Τώρα θα ανασυνταχθεί η πρωτοβάθμια υγεία και μαζί με τον προσωπικό γιατρό ελπίζω να δώσουν λύσεις στη μεγάλη προσέλευση του κόσμου στα νοσοκομεία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ρώτησα σήμερα το κέντρο υγείας που στεγάζεται η ΥΠΕ και μου είπαν, που είναι ένα παλιό ΙΚΑ, και μου είπαν ότι καθημερινά στις 12 ώρες που λειτουργούν, περίπου 13, έχουν επισκεψιμότητα περίπου 700 με 800 άτομα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μπορούσαμε να το μεγαλώσουμε κι άλλο, έτσι ώστε πολλοί άνθρωποι που προσέρχονται στα νοσοκομεία για ένα απλό θέμα θα μπορούσαν να προσέρχονται εκεί και έτσι τα νοσοκομεία να ασκήσουν πιο ρόλο αυξημένης ευθύνης, να το πω έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Η υγεία πολυσύνθετο δεν μπορεί να εξαντληθεί στο στενό πλαίσιο του τηλεοπτικού χρόνου. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και ήσασταν απόψε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες του Ηρακλείου ότι θα είμαστε εδώ παρόντες. Γι' αυτό βρεθήκαμε σήμερα εδώ και πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα θα δώσουμε απαντήσεις έμπρακτες και θα τις δούνε βελτιώνοντας τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν τα νοσοκομεία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.